Λοιπόν, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Είναι ένα γεγονός αθλητικό, το οποίο θα γίνει για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ας μην έχουμε στο μυαλό μας το κέντρο λάθρων μεταναστών, να το ξεχωρίσουμε. Να σας πω επίσημα, επειδή έχω και την ευθύνη ασφάλειας, αλλά και σχεδόν της οργάνωσης, δεν επηρεάζει καθόλου ο αγώνας το στρατόπεδο λάθρων μεταναστών. Τα προβλήματα ξενοδοχειακά έχουν επιληθεί, βρήκαμε αλλού ξενοδοχεία και όσοι αθλητές με θέλησή τους θέλουν να κοιμηθούν σε αυτά, έχουν δηλώσει, οπότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οπότε να μην συζητάμε καθόλου το πρόβλημα των ξενοδοχείων, είναι το θέμα λιμένο. Τώρα, όσον αφορά την διοργάνωση, την Παρασκευή ξεκινάμε τις εγγραφές. Ο αγώνας πάει πάρα πολύ καλά. Οι φετινές συμμετοχές είναι κάτι αφάνταστα μεγαλύτερες από ό,τι περιμέναμε, παρόλη την κρίση. Έρχονται αθλητές από 16-17 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Το σύνολο των αθλητών στο μεγάλο αγώνα των 100 χιλιόμετρων είναι 296. Στον αγώνα των 35 χιλιόμετρων ανέρχεται στους 199. Στον αγώνα 10 χιλιόμετρων ανέρχεται στους 200. Και την Κυριακή θα περιμένουμε τις εγγραφές για τα special και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και για τα μικρά παιδιά. Η διοργάνωση πάει καλά. Οι τελευταίες ώρες είναι αυτές. Σίγουρα λύνουμε και κλείνουμε τρύπες. Ευελπιστούμε να πάμε καλά.